διαθέτει φάκελοι με σφαίρες σε νυχτερινά κέντρα από κυκλώματα νονών της νύχτας. Ναι, πράγματι έχουν οι νονοί της νύχτας, φαίνεται ότι κάνουν εξόρμηση. Στην περιοχή. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Στην Αχαΐα, ναι. Τι κάνουνε. Επειδή ξεκίνησαν ήδη τα κυκλώματα, να απειλούν τους ιδιοκτήτες των κέντρων διασκέδασης και εστίασης, προειδεάζοντάς τους ότι θα τους αναγκάσουν να πληρώσουν για την προστασία των επιχειρήσεών τους. Πώς τους απειλούν λοιπόν? Ήδη 4 καταστήματα αυτού του είδους σε κεντρικά σημεία της Πάτρας παρέλαβαν 4 φακέλους, όπου μέσα οι ιδιοκτήτες τους βέβαια, όπου μέσα ο κάθε ένας φάκελος περιείχε από μία σφαίρα. Όλα δείχνουν ότι ήταν προειδοποιητικά μηνύματα για το τι τους περιμένει αν δεν υποκύψουν στις απαιτήσεις των εκβιαστών. Οι φάκελοι παραλήφθηκαν βέβαια από τους αστυνομικούς της ασφάλειας που ερευνούν την υπόθεση. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια τους εξετάζουν για τυχόν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό το οποίο που μπορούν να οδηγήσουν στους αποστολείς. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Σάκης, μέλος Συλλόγου Κατασυμματαρχών Εστίασης και Αναψυγής Αχαΐας. Είμαστε με αυτό το περιστατικό, γιατί έχουν γίνει και μια σειρά άλλων περιστατικών νωρίτερα, ιδιαίτερα προβληματισμένοι και ανήσυχοι. Λοιπόν, οι πληροφορίες και οι δικές μας λένε ότι κάποιοι φακέλοι που είχαν μέσα σφαίρες ή μία σφαίρα και κάποια σημειώματα έφτασαν σε κάποιους συναδέλφους. Ίσως να είναι 4, ίσως είναι και παραπάνω από 4. Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να θορυβηθούν οπωσδήποτε, να φοβηθούν και να καταγγείλουν το περιστατικό. Εμείς περιμένουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και την δικαιοσύνη, και αυτούς τους άνθρωπους που κάνουν τέτοιους εκφοβισμούς να τους φέρουν μπροστά στην δικαιοσύνη να λογοδοτήσουν. Συνήθως συνδέουμε τέτοια περιστατικά με προστασία και με νύχτα κτλ. Αλλά όμως δεν είναι έτσι πάντα. Δηλαδή θέλω να πω πως είναι πολλές περιπτώσεις που άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή με κάποιο τρόπο θέλουν να δουν τη δημοσιότητα, επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Μπορεί και να είναι άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή μπορεί να ζητήσουν προστασία. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τίποτα. Μάλιστα, πάμε τώρα. Φίλιππε, να πούμε ότι εξετάζεται και οπτικό υλικό από τις κάμερες, διότι οι φάκελοι αυτοί δεν έφτασαν στους παραλήπτες ταχυδρομικά. Πήγε κάποιος και τους άφησε στα καταστήματα το βράδυ τη νύχτα της Τρίτης. Μάλιστα.